αγαπητοί, πλησιάζουν οι μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας μας. Πλησιάζουν, έρχονται Χριστούγεννα. Έρχεται η αρχή του νέου έτους. Όπως πάντοτε, έτσι και εφέτος, κάθε οικογένεια και μάλιστα τα παιδιά μας θέλουν να ζήσουν τις μεγάλες γιορτές με τις απαραίτητες συνθήκες, τα απαραίτητα υλικά αγαθά, το ζεστό οικογενειακό φαγητό, τα απαραίτητα ενδύματα, τα παιδικά παιχνίδια. Εφέτος, περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με τις ετοιμασίες για τον επιθυμητό εορτασμό, συμπορεύεται και ένα όχι ευχάριστο ερώτημα. Πόσοι αλήθεια αδελφοί μας εφέτος θα έχουν τα απαραίτητα αγαθά για να εορτάσουν και να χαρούν τις μεγάλες εορτές? Είναι γνωστή σε όλους μας η οικονομική αφέμαξη που έχει επιβληθεί, αλλά και η φοβερή οικονομική δυσπραγία και ανεργία του ελληνικού λαού μας. Ζούμε καθημερινά στη διακονία μας απερίγραπτες σκηνές, οι οποίες φανερώνουν την φτώχεια και την στέρηση αδελφών, την παντελή έλλειψη ακόμη και των στοιχειωδών αγαθών και αναγκών για να ζήσει και να επιβιώσει η οικογένεια. Τώρα τις ημέρες των εορτών είναι εμφανέστερη και πιο αποκαλυπτική η στέρηση και η ανάγκη. Η Ιερά Μητρόπολης εξαντλεί όλες τις δυνατότητες της και προσφέρει ό,τι είναι δυνατόν για την κάλυψη αναγκών, για την παρηγορία και την ανακούφιση των συνανθρώπων μας. Γενικό φιλόπτωχο ταμείο, φιλόπτωχα ενοριακά ταμεία, συσίτια σε διάφορες πόλεις, κοινωνικά παντοπολία, προσφορά ρουχισμού, βοήθεια φοιτητών και φοιτητριών στις σπουδές τους, κοινωνικά φροντιστήρια στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο και άλλες προσφορές αγάπης δεν έπαυσαν ούτε θα πάψουν χάρη τη Θεού να προσφέρουν και να στηρίζουν τους αδελφούς μας. Οι ανάγκες όμως είναι μεγάλες και γίνονται μεγαλύτερες όσο προχωρούμε. Γι' αυτό και με δισταγμό γράφω σε εσάς και απευθύνω αυτή την εγκύκλιο. Ζητώ συγγνώμη από όλους και όλες σας, αλλά τολμώ να σας γράψω και να σας οικετεύσω. Δεν μπορώ να κοφεύσω, να αγνοήσω, να περιφρονήσω τις επίμονες και δυνατές φωνές, τις κραυγές πολλών αδελφών που ζητούν ψωμί και γάλα για τα παιδιά τους. Το διακηρύσω. Έχετε προσωπικές ανάγκες, αλλά συγχρόνως πιστεύω πως είστε έτοιμοι να μοιράσετε το φαγητό σας με τους πιο πεινασμένους αδελφούς. Γι' αυτό τολμώ και εφέτος να σας ζητήσω την προσφορά σας στον εφετινό έρανο αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Δεν σας πιέζω, ούτε σας αναγκάζω. Άλλωστε, δεν έχω το δικαίωμα. Πατρικά όμως σας παρακαλώ. Εάν θέλετε, εάν μπορείτε, εάν εγκρίνετε, προσφέρατε το δίλεπτό σας. Χωρίς κριτική και εγωγισμό, όλοι μας ας προσφέρουμε για να μην πεινάσει κανείς στην Ιερά Μητροπολή μας.
προσφέροντας τον έρανο της αγάπης, μπορεί να στερηθούμε κι εμείς κάτι. Όταν όμως γνωρίζουμε ότι το υστέρημά μας εχόρτασε πεινασμένους αδελφούς, τότε θα χαιρόμαστε για τη στέρησή μας, την ελεημοσύνη μας, και θα δοξάζουμε τον ελεήμονα σαρκωθέντα Κύριό μας. Ο έρανος της αγάπης θα διενεργηθεί από τις 2 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2012. Αγαπητοί, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Εύχομαι με την προσφορά της ελεημοσύνης σας στον έρανο της αγάπης να ετοιμάσετε περισσότερο τον εαυτό σας για να γονατίσετε άξια στη Βηθλεέμ τα εφετινά Χριστούγεννα, να ενωθείτε με τον γεννηθέντα Χριστό μας, να κάνετε την ψυχή σας παντοτινή φάτνη για να αναπαύετε ο σαρκωθής Θεός μας και Σωτήρας μας. Σας ευχαριστώ πάλι και πολλάκις και σας συγχαίρω. Καλή Τεσσαρακοστή υπόλοιπη, καλά Άγια Χριστούγεννα. Ο Θεός μαζί μας.